Μέσος Σύμβουλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Γαλλία διχοτομούν τον Λίβανο για το σχέδιο Μεγάλο Ισραήλ και ετοιμάζουν και ακροτηριασμό στην Τουρκία. Αλλάζουν τα σύνορα στη Μέση Ανατολή και αυτό το γνωρίζουν οι Τούρκοι. Θα δράσουν σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο για να ρεφαρούν. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται αντιμέτωπη με μία άλλη επαναχάραξη των συνόρων της, αναφέρει ο Ρώσος σύμβουλος, ιστορικός, πολιτικός επιστήμονας και ειδικός Στάνισλαβ Ταράσοφ για αυτό που λαμβάνει η χώρα στον Λίβανο και τη Μέση Ανατολή γενικά. Αυτή η διαδικασία βέβαια και ακουμπά και την Τουρκία, αφού το κράτος του Κουρδιστάν είναι το ζητούμενο από όλα αυτά, μαζί με έναν μικρό Λίβανο, η Ιορδανία, για να μπορούν να ελέγχονται καλύτερα, μακριά από την παρουσία ακραίων Ισλαμιστών σε αυτές και σε άλλες χώρες της περιοχής. Ο Ρώσος ειδικός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία ετοιμάζουν ένα σχέδιο για το Μεγάλο Ισραήλ. Όταν ο Εμμάνουελ Μακρόν, αφού ζήτησε εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και καταδίκασε τις μεθόδους του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενάντια στο Παλαιστινιακό κίνημα της Χαμάς, ο οποίος απάντησε στον Γάλλο ότι οι δυτικοί ηγέτες θα έπρεπε να ντρέπονται για τον εαυτό τους, άρχισε στη συνέχεια να καλεί τους επικεφαλείς χωρών από τη Μέση Ανατολή για να ξεκινήσει κάποιο νέο δικό του παιχνίδι στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, έτσι ακριβώς το αντιλήφθηκε και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν το κάλεσμα από το Παρίσι, συζητώντας την κατάσταση στη Γάζα και το Λίβανο, στο πλαίσιο των κινήσεων του Νετανιάχου. Η Τεχεράνη θεώρησε ότι σε μια κατάσταση όπου η μεσολαβητική θέση της Ουάσιγκτον στην περιοχή αποδυναμωνόταν, γι' αυτό ο Μακρόν ετοιμαζόταν να δείξει κάποιο είδους οπορτουνισμό σε σχέση με την αμερικανική πολιτική στην περιοχή, αρπάζοντας την πρωτοβουλία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπεζεσκιάν υποστήριξε αυτή την ιδέα, κατανοώντας με το δικό του τρόπο την έκκληση από τα ηλίσια πεδία να υπάρξει παύση των εχθροπρασιών της Χεσμπολάχ, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες για τη μεταφορά της κατάστασης στο πεδίο μιας διπλωματικής διευθέτησης. Ο Νετανιάχου πήρε γρήγορα τηλέφωνο με τον Μακρόν και προσπάθησε να κλείσει το θέμα. Ως προς αυτό, ορισμένοι ειδικοί αναφέρουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποτίθεται μετά τη Βρετανική απόφαση να αναστείλει ορισμένες άδειες για την προμήθεια όπλων στο Ισραήλ και την απέτηση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον ίδιο και τον Υπουργό Άμυνάς του, άρχισε να φοβάται την απομόνωση του Ισραήλ από την Ευρώπη. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει για κανέναν λόγο. Η αυξημένη διπλωματική ανησυχία του Παρισιού για τη Μέση Ανατολή συσχετίζεται με παρόμοια δραστηριότητα εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν επικοινωνεί επίσης στενά με τους συναδέλφους του από τις χώρες της περιοχής. Όπως ανακάλυψε ο δημοφιλής Λιβανέζικος ειδησεογραφικός ιστότοπος Αλ Ακμπαρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν ένα γεωπολιτικό πείραμα στον Λίβανο και να παρουσιάσουν τον φανταστικό τους χάρτη της Μέσης Ανατολής στο επερχόμενο συνέδριο, όπως έμαθε ο Νετανιάχου. Πρώτα απ' όλα, προτείνεται να διεξαχθούν το συντομότερο δυνατό εκλογές για τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο οποίος δεν είναι σύμμαχος της Ιητικής Πολιτοφυλακής, και να πραγματοποιηθεί μία αναδιάρθρωση του συστήματος εξουσίας με την εκδίωση της Χεσμπολάχ από τη χώρα. Αυτό το θέμα έχει συζητηθεί ήδη ενεργά από τον Μπλίνκεν με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νταζίπ Μικάτι, και τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ναμπίχ Μπέρι. Με τη σειρά του, ο αρχηγός του Πενταγώνου, Λόιντ Όστιν, κάλεσε τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γιώαβ Γκάλαντ, λόγω των νέων συνθήκων, να διακόψει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο προς μια διπλωματική διευθέτηση.
για την Ουάσιγκτον. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ της Χεσμπολά και του Ισραήλ, δήλωσε ο ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής, Ντένις Ρος, στην Ουάσιγκτον Post. Και για τη Βηρυτό υπάρχει μόνο ένα βιώσιμο σενάριο. Προκειμένου να εκδιωχθεί η Χεσμπολάχ από τα εσωτερικά προβλήματα του Λιβάνου, είναι απαραίτητο να επανεισαχθούν οι Μαρονίτες, μια αρχαία χριστιανική εθνοθρησκευτική παράταξη, με ρίζες στις φοινικικές και ελληνιστικές κοινότητες του Λεβάντε, στην πολιτική, δίνοντάς τους την ευκαιρία να θέτουν τα θεμέλια ενός μικρού, διαχειρίσιμου κράτους στην περιοχή του όρους Λιβάνου. Αλλά οι Μαρονίτες πρέπει να εγκαταλείψουν τις ιδέες για ένα μεγάλο Λίβανο, καθώς και τις προθέσεις για επέκταση των συνόρων αυτού του κράτους, για να συμπεριλάβουν την κοιλάδα Μπεκάα, την Τρίπολη και τις νότιες παράκτιες περιοχές, ώστε να μην απορροφήσουν τον μουσουλμανικό πληθυσμό. Αυτό θα χτίσει γρήγορα γέφυρες με την Ευρώπη και στο μέλλον είναι δυνατό να συναυθεί μια συνομοσπονδία με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Newsweek, μια τέτοια εξέλιξη θα καταργήσει το αποτυχημένο κράτος του Λιβάνου. Η Βηρυτός θα γίνει το κέντρο ενός ειρηνικού, μικρού Λιβάνου, με μεγαλύτερη εθνική ομογένεια, χωρίς την ανάγκη να πολεμήσει το Ισραήλ, αποκαθιστώντας τον ημιευρωπαϊκό πολιτισμό του. Με αυτή την εξέλιξη των γεγονότων, το Πολίτικο ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαλείφουν κάθε λύση στο Παλαιστινιακό πρόβλημα. Η εφημερίδα υπονοεί επίσης ότι ο κύριος Μπλίνκεν έχει ήδη συζητήσει αυτό το σχέδιο με συναδέλφους του από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τη Γαλλία. Και ανέφερε ότι θα μπορούσε να προταθεί σε διεθνές συνέδριο για τον Λίβανο στο Παρίσι. Αυτό το πλαίσιο εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την απόφαση του Νετανιάχου να μην χτυπήσει τις ιρανικές πυρηνικές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Το νέο σχέδιο βάζει τον Λίβανο στο επίκεντρο των γεγονότων, μπλοκάρει τις ενέργειες της Τεχεράνης και κρατάει την κατάσταση σε αδιέξοδο. Μιλάμε για την εφαρμογή του σχεδίου των στρατηγών για τον τερματισμό της αστικής κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα και τη δημιουργία ειδικής στρατιωτικής ζώνης στον Λίβανο. Το γραφείο της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες εκτιμά ότι η δημογραφική κατάσταση στην περιοχή Γάζας-Λιβάνου αλλάζει και ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι μουσουλμάνοι ήδη μεταναστεύουν σε Συρία και Ιορδανία. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντουλάχ ο Δεύτερος, έχει ήδη προειδοποιήσει για σοβαρές συνέπειες από τη διεύρυνση των κύκλων βίας και από την εκτόπιση πληθυσμού και τη συνεχιζόμενη μάχη κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, αλλά και τις παραβιάσεις των Ισλαμικών και Χριστιανικών Ιερών Τόπων στην Ιερουσαλήμ. Μέχρι στιγμής, η Ιορδανία έχει υποστηρίξει την πρωτοβουλία για την εκλογή νέου Προέδρου του Λιβάνου και την πρόταση που αποσκοπεί στην κήρυξη εκεχηρίας 3 εβδομάδων. Κανείς όμως δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει η Ιορδανία μετά τον Λίβανο να αποφύγει την ίδια μοίρα και να γίνει η ίδια μια ακόμα αρένα περιφερειακών συγκρούσεων, χάνοντας σε πολιτικό, στρατιωτικό και στρατηγικό επίπεδο εάν εφαρμοστεί το σχέδιο «Νέος Λίβανος». Πράγματι, δίκιο έχουν όλοι εκείνοι οι ειδικοί που ισχυρίζονται ότι μια νέα παγκόσμια ιστορία έχει αρχίσει να δημιουργείται στη Μέση Ανατολή, όπως καταλήγει να λέει ο ίδιος. Ο χάρτης της νέας Μέσης Ανατολής το 2006 υλοποιείται βήμα-βήμα. Συγκεκριμένα, το έτος 2006 κυκλοφόρησε ένας χάρτης με κατακερματισμένα κράτη της Μέσης Ανατολής που συμπεριλάμβανε Ιράν και Τουρκία και προεκτινόταν μέχρι και Αφγανιστάν με σημαντικές αλλαγές συνόρων. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο χάρτης του 2006 είχε ημιεπίσημο χαρακτήρα. Δημοσιεύτηκε στο Armed Forces Journal, June 2006, σε κείμενο που είχε τίτλο «Blood Borders, How a Better Middle East Would Look», με συγγραφέα
τον συνταγματάρχη Ραλφ Πίτερς, ο οποίος είχε πρόσφατα αφυπηρετήσει από τη US National War Academy. Ο χάρτης παρουσίαζε ένα μεγάλο Κουρδιστάν, αφαιρώντας εδάφη από τη Συρία, την Τουρκία και το Ιράν. Τριχοτομούσε το Ιράκ, κατακαιρμάτιζε σε πολλά κρατήδια τη Σαουδική Αραβία και είχε σημαντικές αναπροσαρμογές μεταξύ Ιράν, Αφγανιστάν και Πακιστάν, ενώ δημιουργούσε και το κράτος του Μπαλουχιστάν από το Πακιστάν με σύνορα στον Ινδικό ωκεανό. Ο χάρτης του Πίτερς υπήρξε αιτία διπλωματικού επεισοδίου μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον, διότι παρουσιάστηκε στο Ανατολικό Κολέγιο της Ρώμης όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 2006. Παρόμοιο επεισόδιο υπήρξε και μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, όταν ο χάρτης αυτός χρησιμοποιήθηκε και σε διάλεξη του καθηγητή κυρίου Γιάννη Μάζη, που έγινε στο Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και στο οποίο παρευρέθηκαν και Τούρκοι αξιωματικοί. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.